Πώς φεύγεις έτσι, ναι, δίχως να πεις μια λέξη, που είχε όλο το χωριό, μη στάξει και μη βρέξει. Ήσουν πάντα πρόθυμος στα πράγματα να μπαίνεις, του τόπου και τα κρυγερά εσύ να τα ζεσταίνεις. Σε να γεμώνεις και βάρη που δεν σηκωνάν οι άλλοι να σηκώνεις. Ποιος θα γεμίσει τα κενά, τόσα που αφήνεις, και δικηγόρος ξέχασες πως ήθελες να γίνεις. Το δικό σου το κενό θα αργήσει να γεμίσει, γιατί δεν έχει το χωριό παρόμοια σου βρύση. Πώς φεύγεις έτσι, νεαρέ, δίχως να πεις μια λέξη. Η απώλειά του για μας μας ετύφλωσε. Η απώλειά του για μας είναι ένα σκοτάδι. Μας έκοψε τον αέρα μας. Δεν μπορούμε δυο να μας εφύγει αυτό το πράγμα. Η μνήμη, οι μνήμες των ανθρώπων, η μνήμη των ανογείων, η μνήμη του τόπου. Τα νόγια είναι δεμένα με τη μοίρα και τις μνήμες του ψιλορίτη. Μύθοι και ιστορίες, πράξεις μεγάλες και γενναίες θεών και ηρώων, αισθήματα και ιδέες με μέγεθος και αντοχή, γεννήθηκαν μέσα σε ένα άγωνο και τραχή περιβάλλον. Ο αγώνας της ζωής των ανθρώπων μπολιάστηκε με το ιερό και ζωογόνο φως του ψιλορίτη, που καρπίζει τη σκέψη να συλλογάται ελεύθερα και να πράττει δίκαια. Γενιά με γενιά ζυμώθηκαν με σκληρούς αγώνες, ηρωισμούς, θυσίες, χαρές και λύπες στη συνεχή προσπάθεια για την επιβίωση.
Αυτή η ανωγενή μοίρα, αυτή η συνεχής εναγώνια προσπάθεια, μαζί με το φως, τον αέρα και τη φύση, γεννήσανε αξίες ακατάλυτες, όπως η ελευθερία και η δημοκρατία. Δεσμούς ανθεκτικούς, όπως η συνοχή και η αλληλεγγύη, και διαμόρφωσαν την ηθική ατμόσφαιρα του πολιτισμού της ανωγενής κοινωνίας. Τα νόγια πληρώσανε με ακριβό τίμημα την υπεράσπιση των αξιών τους. Τρία ολοκαυτώματα, τρεις ξεριζωμοί, τρεις προσφυγές. Μια κινέζικη παροιμία λέει ότι δεν μπορείς να διώξεις τα πουλιά της συλλήψης πάνω από το κεφάλι σου. Μπορείς όμως να μην τα αφήσεις να κάνουν φωλιά μέσα στα μαλλιά σου. Γεννηθήκαμε και ανατραφήκαμε σε μια περιοχή που είναι μέσα στη θλίψη, στο μυρολόι, βουτυγμένη μέσα στους εθνικούς αγώνες, κοινωνικούς, πολιτικούς, σκληρή περιοχή. Μέσα σε αυτή γεννήθηκε και μεγάλωσε και ο Γιώργης. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα δεν θα ήθελε μυρολόι. Είμαι σίγουρος ότι το μόνο παράπονο που μπορούμε να έχουμε από αυτόν είναι αυτό που θα εξέφραζε κανείς με μια μπαντινάδα. Πώς με το χάρο το φωνιά δεν είχε κάνει σχέση για να μπορέσει τα όνειρα που είχε να ξεδελέψει. Νοεμβρίου 1970 γεννιέται στα Νόγια ο Γιώργης Μπόκος, πρωτότοκος γιος του κτηνοτρόφου Μιχάλης Μπόκου ή Ατζαρομίχαλου και της Αριστεία Σταυρακάκη και δίδυμος με τον αδελφό του Βασίλη. Θα ακολουθήσουν αργότερα άλλα δύο παιδιά, η Ελένη και ο Γιάννης. Η προσωπικότητα της Αριστεία Σταυρακάκη, διαμορφωμένη με τις αξίες και τις παραδόσεις της ανωγενής κοινωνίας, άσκησε μεγάλη επίδραση στη σωστή ανατροφή των παιδιών της. Η οικογένεια του Ατζαρομίχαλου μαρτυράται ως μία από τις πιο δεμένες και ομονοούσες οικογένειες των Αναγίων. Η οικογενειακή συνοχή, η εργατικότητα, η έντονη κοινωνικότητα και συμμετοχή στα κοινά, μαζί με τις ιστορικές της παραδόσεις, έκαναν την οικογένεια του Ατζαρομίχαλου να χαίρει της εκτίμησης και της αγάπης των ανωγενών. Τα νηπιακά χρόνια του Γιώργη συμπέσανε με τα 4 τελευταία χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών στη χώρα. Το 70 ήταν η εποχή της δικτατορίας. Το χωριό εδώ κρατούσε μια εικόνα έτσι αντιστασιακή, ας το πω λέγα. Οι φοιτητές, όλοι εμείς τότε είχαμε μια, είμαστε πιο οργανωμένοι στις αριστερές οργανώσεις. Υπήρχε δηλαδή μια κινητικότητα στο χωριό από πάντα, γιατί στα δύσκολα πράγματα τα νόγια φαίνονται. Το χωριό ζούσε, ξέρω εγώ, ένα τραχύτητα χαρακτήρα βοσκού. Ακόμα δεν είχε έρθει, δεν είχαν ανοίξει δρόμοι στην ουσία για τα πρόβατα πάνω, για το βουνό. Είτε η βοσίνα που κατεβαίναμε τα πόδια περισσότεροι. Ζούσαμε μια πυκνή εποχή, ξέρω εγώ, στις γιορτές Χριστούγεννα, Πάσχα. Ο κόσμος μαζευόταν, κατεβαίναμε από την Αθήνα όλοι. Ήταν μια κοινωνία που άπλωνε και άνοιγε δύο τρεις φορές το χρόνο. Το καλοκαίρι ήταν ένδοξο πάντοτε. Οι πλατείες γεμάτες. Δηλαδή ο Γιώργης γεννιέται σε μια εποχή που αρχίζει, ας πούμε, ο τόπος να κάνει μια αναγέννηση, ας το πούμε έτσι. Η αναγέννηση αυτή στηρίχθηκε στις πιο ζωντανές πολιτισμικές παραδόσεις της ανωγενής κοινωνίας. Ο μικρός Γιώργης Μπόκος δίωσε πολύτιμα κοινωνικά γεγονότα, εικόνες, ήχους, ανθρώπινες συνήθειες και συμπεριφορές που παρήγαγε η καθημερινή ζωή στο χωριό. Η επεξεργασία του μαλλιού, οι τρόποι, τα χρώματα και τα ξόμπλια της υφαντικής, οι γάμοι και οι συνήθειές τους, οι οργανοπαίχτες, οι μαντιναδολόγοι και οι ποιητάριδες, οι χοροί, οι λαϊκοί καστικοί καλλιτέχνες, ζωγράφοι και γλύπτες, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που συθέτουν αυτές τις παραδόσεις. Το κύτταρο που γεννά και συντηρεί μέχρι σήμερα αυτές τις αξίες είναι η ίδια η ανωγενή οικογένεια.
Ο Γιώργης είχε την τύχη να γεννηθεί και να ανατραφεί μέσα σε ένα μοναδικό λαϊκό πανεπιστήμιο που ήταν η οικογένεια των Ατζαράδων. Είχα κι εγώ αυτή την τύχη για λίγα χρόνια να ζήσω αυτό το πανεπιστήμιο νέος. Αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε, λέγανε εγώ παλιά, ας πούμε. Λοιπόν, στο βουνό υπήρχε πάντως σεβασμός για το θείο. Δηλαδή, ο Ανιψός χαιρότανε πολύ το θείο του. Είχε μεγάλο καθαρό για το θείο του. Με τον πατέρα πάντα υπήρχε μια κόντρα, πρωτογενής κόντρα. Και δεν είχε άμεση πρόσβαση ο γιος με τον πατέρα. Αλλά με το θείο του όμως, που τον θαύμαζε κιόλας. Και έτσι λοιπόν είχαμε τους νεαρούς βοσκούς τότε, δηλαδή, να τις βλέπεις παρέα με τις θείους του. Ο Γιώργης, θα σου πω, που ερχόταν πιο πολλές φορές σε μένα και σε ένα θείο του, πάλι Ανδρέας Μπόκος, η γενή μας. Ήτανε ένας τύπος που ήθελε να μάθει τι συζητήσαμε μπαέ. Παιδί, και πήγαινε στο σχολείο και ερχότανε και με ρώτανε για το κάθε πράγμα. Ελαβαίνανε δηλαδή από τις αξίες τις παλαιότερες. Σε μια διήγηση μέσα ήξερε ο νέος πώς θα τοποθετηθεί απέναντι στις αξίες που άκουγε. Δηλαδή δεν υπήρχε ανατακτικό κλίμα, ήταν μια συνέχεια από το παρελθόν. Αλλά όπως το βιωτικό επίπεδο ανέβαινε, οι πληροφορίες περισσότερες και ναι, ήταν πιο πλούσιες προς τις σκέψεις, ως προς τη φαντασία. Δηλαδή είναι η γενιά μετά το 70 έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες. Τέλη της δεκαετίας του 1970 και ο μικρός Γιώργης θα βιώσει, όπως όλοι οι συγχωριανοί του, μια πολιτιστική έκρηξη. Η Δημοτική Αρχή υπό τον Γεώργιο Κλάδο θα αναθέσει στον Αΐμνη στο Μάνο Χατζηδάκη την διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων στα Νόγια. Μια δημιουργική τετραετία έντονης πολιτιστικής ζωής θα βοηθήσει στην ανάδειξη του σύγχρονου προσώπου της Ανογενής Κοινωνίας. Δεκάδες δράσεις και γεγονότα. Ημερίδες για τις τέχνες και τον πολιτισμό. Συμπόσια για επιστημονικά και αναπτυξιακά θέματα. Μουσικά γεγονότα από σπουδαίους συνθέτες και μουσικά σύνολα. Θεατρικές και λυρικές παραστάσεις. Προβολές κινηματογραφικών ταινιών. Εικαστικές και άλλες εκθέσεις. Αναβίωση ξεχασμένων παιδικών παιχνιδιών. Συμμετοχή εξαίρετων μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων των Ανογείων, της Κρήτης και άλλων περιοχών. Μια πολύτιμη όσμωση θα συντελεστεί μέσα από αυτήν την συνέβρεση του παραδοσιακού με το έντεχνο στοιχείο. Από τη γόνιμη αυτή πολιτιστική αλληλεπίδραση, τα Νόγια μεγαλώνουν την έγκλη τους στην υπόλοιπη χώρα. Αυτές οι εκδηλώσεις δημιούργησαν ένα θεσμό που αξιοποίησαν, συνέχισαν και συνεχίζουν όλες οι δημαρχιακές αρχές μέχρι σήμερα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο νεαρός Γιώργης Μπόκος θα συνειδητοποιήσει το ρόλο και την αξία του πολιτισμού και θα εδραιώσει την πίστη του στις πολιτιστικές παραδόσεις των Ανεργείων. Μια κατατρεγμένη φτωχή σε ένα δύσκολο φυσικό περιβάλλον κοινωνία ανέπτυξε τα υπέροχα χαρακτηριστικά της συνοχής, της αλληλεγγύης, της προσφοράς στον κατατρεγμένο και τον φτωχό, της αξιοπρέπειας, της ανθρωπιάς, έννοιες που σήμερα συνθέτουν την πιο υψηλή μορφή πολιτικής προσφοράς στη σύγχρονη κοινωνία. Τα Νόγια είχαν πάντα ανθρώπους που μπορούσαν να αναδείξουν, ξέρω εγώ, έτσι, μια εσωτερικότητα που έχουν. Δηλαδή, όταν λένε μια φορά και έναν καιρό ένας Ανογιανός, λένε μια φορά και έναν καιρό ένας Ανογιανός. Και πάντα περιμένεις να ακούσεις κάτι έξυπνο από πίσω, και έτσι είναι. Αυτό είναι μια μεγάλη τιμή για τον τόπο αυτόν εδώ. Ανθρώποι σαν τον Γιώργο, δηλαδή, που χαθήκανε τόσο νωρίς, θα μεταλαμπαδίζανε το φως και το πηγαίνανε παρακάτω για να το δώσουν σε κάποιον άλλον. Thank you.
το Γιώργη ήμασταν μαζί από τα πρώτα σχολικά χρόνια, κάναμε παρέα και αυτό που θυμάμαι ήταν ότι ο Γιώργης ήταν μέσα στα πάντα. Από το μάθημα, από τα παιχνίδια, από τις αταξίες, ήταν ζωντανός μαθητής, του άρεσε να μαθαίνει, είχε θα έλεγα αγάπη για την ιστορία του τόπου μας, την ελληνική και την παγκόσμια. Ήταν καλύτερος από ό,τι έδινε την εντύπωση στους άλλους ότι ήταν. Είχε πραγματικό ενδιαφέρον και δεν είχε ως πρότυπο το να πάρει καλό βαθμό που λέμε στο σχολείο. Ήθελε να μάθει, είχε ενδιαφέροντα. Στο διάβασμα αναζητά τις απαντήσεις στα ποικίλα ενδιαφέροντά του. Εγκυκλοπαίδειες, βιβλία για την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη χτινοτροφία, την κοινωνιολογία, τις νομικές επιστήμες και άλλα, βρίσκει κανείς σήμερα κατάλοιπα στη βιβλιοθήκη του. Είχε μια διαφορετική οπτική γωνία για τα πράγματα, ακόμα και στην παιδική του ηλικία. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι πολλές φορές συζητάμε, κατακρίνουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και την τύχη να παρίστανται για να τύχουν της στοιχειώδους υπεράσπισης. Θυμάμαι λοιπόν πολλές φορές το Γιώργη να μας υπενθυμίζει ότι η οπτική γωνία που βλέπαμε τα πράγματα δεν ήταν απαραίτητα η σωστή και ότι ίσως δεν θα έπρεπε να κατακρίνουμε αυτόν για τον οποίο συζητούσαμε. Ο Γιώργης ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Περήφανος, λεβέντης στη ψυχή, ευφυής, δεκτικός στο χιούμορ, χιουμορίστας πολύ καλός και ο ίδιος και ίσως το πιο σημαντικό είναι το πώς τον έχω στο μυαλό μου τον Γιώργη. Έναν άνθρωπο πάντα χαμογελαστό. Στην ηλικία των 14 χρόνων αποφασίζει να σταματήσει τις γυμνασιακές σπουδές. Ο κλονισμός της υγείας του πατέρα του και η ανάγκη στήριξης της οικογένειας τον οδηγούν στα Νογιανό Αόρι, κοντά στους θείους του. Εμπήκε στα πρόβατα να βοηθήσει τον μπαμπά του. Και στη δεύτερη ημέρα, την τρίτη, λέει του θείου του Τεριστίδη, γιατί τα μετράς, θεία, τα πρόβατα. Και του λέει, εδώ παιδί μου χάνονται, μπορείς να πες και εδώ να ψωθείς και να κάνεις και να κλέψουνε τώρα. Και του λέει, άστα σήμερα. Και κρατούνε το λάκκο του βασάμου που νομίζω επήγεται. Και κρατούνε να πάει τη βρύση. Και μπαίνει το ρίζωμα. Και πάει ίσα με την πρώτη πάντα, στη βρύση, και τα κολώνει τσε κάτω και τε αλλάζει και πάει και από τον Αριστίδη. Ο Αριστίδης ο καημένος, συνηθισμένοι εμείς παλίβοσκοι, αλλά με τρίσομαι τα δά, δεν αναπαυγουμάσανε. Και του λέει, εσύ δεν λείπουνε, μη δε μετρήσεις. Αριστίδης, δεν εθαρέμει. Και εμέτρησε τα, σωστά. Το δε αύριο πάει και του λέει, θεία, άστε τα δω να κάνω μια βόλτα και εγώ ας σου πω αν έλειπω. Και κάνει μια να μαθιά στο δά, είχε το μεγαλύτερο χάρισμα που πρέπει να έχει ο Βοσκός. Βοσκός σημαίνει αντοχή, σεβασμό στη φύση και στα φυσικά φαινόμενα, γνώση, υπομονή, φαντασία και επινοητικότητα. Νότιο-ανατολικά του οροπεδίου της Νίδας, τα υψώματα της Δροσότρουλας, της Χαλασσοκεφάλας, της Άσπρης Κορφής, των Μελιδομάσκαλων και του Μαύρου Κεφαλιού περιβάλλουν μια πανέμορφη μικρή κοιλάδα. Είναι το Βάρσαμος. Η ύπαρξη πηγών νερού καθιστούν την περιοχή έναν υπέροχο θερινό βοσκότοπο. Εδώ είναι η αποστροφή, τα μητάτα των Σμπόκιων. Με τον τόπο αυτό θα συνδεθεί όλη η εφηβεία και η άνδρωση του Γιώργη. Εδώ θα γίνει ένας καλός βοσκός. Θα μάθει τη φύση και τα μυστικά της. Τον κύκλο ζωής της χλωρίδας και της πανίδας. Θα βιώσει όλη τη χτινοτροφική κουλτούρα του αουριού. Τα μυστικά της γέννησης και της επιβίωσης των ζώων. Το άρμεγμα και τη διεροκομική τέχνη. Το ψήσιμο του κρέατος σε ανοιχτή φωτιά.
Θα ζήσει και θα αναπτύξει φιλίες και σχέσεις που δημιουργούνται στις κουρές των ζώων και στα πανηγύρια του όριου. Αργότερα θα γράψει θαυμαστικά, δοξαστικά για αυτό τον τόπο. Ο τόπος που μεγάλωσα ψηλός, στα πόδια του ο ουρανός, ήλιος που καίει φωτεινός, άνεμος, λεύτερος, παντοτινός. Οι άνθρωποι του είναι απλοί, μα η ψυχή τους θεϊκή, γιατί πιάνουν κουβέντα στους θεούς και σ' όλους τους σκληρούς καιρούς ταυτίζονται με τους αμαρτωλούς. Τόπος που διάλεξε ο Δίας να κρυφτεί από τον πατέρα Κρόνο, να σωθεί και από το γάλα μιας κατσίκας να ανδρωθεί. Της ανθρωπιάς το δέντρο πάνω του ανθεί και όσο τ' άδικο τον κόσμο θα πατεί, βόλη πολέμου και κλαδί ειρήνης θα κρατεί. Εδώ μέσα στο πετρώδες τοπίο καλλιεργεί και ασκεί το σώμα, τα συναισθήματα και όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα του. Δυνατός, σκληρός και ευαίσθητος, δεκτικός, τολμηρός, αέρινος, ρευστός, χωρίς έπαρση, προσωπικότητα με μέτρο και σεμνότητα. Θέτει υψηλούς στόχους στον εαυτό του. Δεν θέλω να είμαι ουραγός. Θέλω να είμαι πρωτοπόρος της λευτεριάς και της χαράς, ο ταπεινός είμαι ο φόρος. Όσο οι καιροί κι αν με χτυπούνε, εγώ μπροστάριστα πηγαίνω και πάντα στους δυστυχισμένους γέλιο στα χείλη τους τα φέρνω. Με λάβαρο την αισιοδοξία σε χαλεπούς καιρούς να υψώνω και μίλιο στο δρόμο να μου φωτίζει την ελπίδα, παρηγοριά θα κάνω σε όσους έχουν πόνο. Κατά την περίοδο της στρατιωτικής του θητείας, ο Γιώργης θα καλλιεργήσει την ιδέα μιας δεύτερης ευκαιρίας, να συνεχίσει δηλαδή τις γυμνασιακές του σπουδές από εκεί που τις άφησε. Παράλληλα θα βάλει στόχους για την ανάπτυξη της δουλειάς του ως κτηνοτρόφου μαζί με τον αδερφό του Βασίλη. Με το τέλος του φθινοπόρου, οι ανογιανοί βοσκοί κατεβάζουν από τον ψιλορίτη τα ζάτους σε παράλια ήπια χυμαδιά. Η γη του Ατζαρομίχαλου μαζί με τους θείους τους έρχονται στο νότο της Μεσαράς, στο Κεφάλι, περιοχή της Μονής Οδηγήτριας. Το μακαριστό Γιώργο τον Σμπόκο το γνώρισα πριν μια δεκαετία περίπου, διότι ο ίδιος ο Γιώργος με την οικογένειά του νοικιάζουν ένα χυμαδιό από τη Μονή Οδηγήτρια στο Κεφάλι. Και όπως εφάνηκε και εκ των υστέρων, ήταν πολύ εργατικό και δραστήριο παιδί. Και όλη η οικογένεια και μου είχε εντυπωσιάσει με την ευγένεια, την καλοσύνη, το φιλότιμο. Για την καλύτερη επιβίωση των ζώων θα ξεχερσώσει μεγάλη έκταση και θα καλλιεργήσει χλωρή τροφή. Αυτή η δραστηριότητα θα ενδυναμώσει στα δύο αδέρφια την ιδέα για την ένταξή τους στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας. Ο Γιώργης θα ζήσει εδώ τους τελευταίους 20 χειμώνες. Το γνώρισα πριν πολλά χρόνια, εντελώς τυχαία, στα Πηγαϊδάκια, σε μια ετοφολιά της Μεσαράς. Μου συστήθηκε με το όνομά του, δήλωσε με υπερηφάνεια την καταγωγή του από τα Νόγια, Μιλοποτάμου, και στο ερώτημά μου τι γυρεύει εκεί, μου είπε ότι έχει τα πρόβατά του στην οδηγήτρια. Θαύμασα το θάρρος του, την παρουσία του, την προσωπικότητά του. Και από τότε μας συνέδεσε μια φιλία ειλικρινής. Στη Μεσαρά θα αναπτύξει ένα μεγάλο κύκλο γνωριμιών και φιλίας σε όλα τα χωριά. Εδώ στο Κεφάλι θα οριμάσει και η ιδέα για τη συνέχιση των σπουδών του. Στα 28 του θα αρχίσει να πηγαίνει έρχεται για 6 χρόνια στο Ηράκλειο προκειμένου να παρακολουθεί στο Εσπερινό Λύκειο. Με τον ερχομό της Άνοιξης στον Ψιλορίτη αρχίζει από το Κεφάλι το ξεγυάλισμα. Η επιστροφή δηλαδή των ζώων από το γυαλό στο βάρσαμο. Η επιστροφή αυτή γίνεται με τα πόδια και διαρκεί μια μέρα και μια νύχτα. Τα τυροκομικά προϊόντα των ανογείων θυμίζονται για την εξαιρετική τους ποιότητα. Ο Γιώργης αρχίζει να καλλιεργεί τις πρωτοπόρες ιδέες του για τη βελτίωση της θέσης των κτηνοτρόφων. Αναπτύσσει σχέσεις και δεσμούς με τους κτηνοτρόφους όχι μόνο των ανογείων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
στην επαγγελματική του ζωή ήταν πρωτοπόρος. Χωρίς να στοχεύει, και είναι πολύ σημαντικό, στο να κερδίσει χρήματα, όλοι μας τα θέλουμε. Κοίταζε πίσω του, έβλεπε ποια ήταν η ιστορία και ποιες ήταν οι παραδόσεις του χωριού και τις πήγαινε μπροστά. Έκανε προβολή στο μέλλον. Δουλέψαμε μαζί το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας, το οποίο για την περίοδο που λειτουργήσε και υλοποιήθηκε, αυτό ήταν καινοτόμο και πρωτοπόρο για την Κρήτη ή για το νομό Ηρακλείου και Ρεθύμνης που αφορούσε τον ίδιο. Ήταν ένας νέος που τολμούσε τα δύσκολα. Είδε ότι εδώ ο τρόπος εκμετάλλευσης των προβάτων και μάλιστα με την κρίση και τις τιμές που υπήρχαν, είδε σαν εναλλακτική και καλύτερη λύση να ενταχθεί στη βιολογική κτηνοτροφία. Ήταν σχετικά πρόωρα για την περιοχή μας τα προγράμματα αυτά. Παρ' όλα αυτά αναδείχθηκαν, προχώρησαν, περπάτησαν, κυρίως λόγω του ιδιόμορφου και ιδιαίτερου χαρακτήρα που είχε. Όσο διάστημα κράτησε αυτή η συνεργασία, υπήρχε μια πολύ αξιόλογη σχέση μεταξύ μας και η οποία σχέση ανέδειξε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου. Ήταν η στόχη, τα οράματα, η αιμονή και η συνέπεια και η συνέχεια που είχε σε αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα, ενεργοποιείται δραστήρια για τη διάσωση και διατήρηση ως σπάνιας φυλής του Ανογιανού προβάτου. Σε συνεργασία με επιστημονική ομάδα του Υπουργείου Γεωργίας, επιτυγχάνει την αναγνώριση και ένταξή του στις 19 σπάνιες φυλές προβάτων της χώρας. Ένας συνηθισμένος κτηνοτρόφος. Δεν ήταν όμως ένας συνηθισμένος κτηνοτρόφος, ήταν ένας πρωτοπόρος και αυτό που έκανε θα μείνει οδηγός για τους άλλους. Θα δούμε δηλαδή σε λίγα χρόνια αυτό που ο Γιώργης ξεκίνησε πολύ δειλά, θα έλεγα και με πολύ μεγάλη τόλμη, να γίνει τρόπος ζωής των επόμενων, ακόμη και γενεών, στα Νόγια. Ήδη για το 2005 έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας μερικές δεκάδες ρεθεμιώτες κτηνοτρόφοι. Πολιτισμός για τον Γιώργη Μπόκο ήταν η πεμπτουσία της ίδιας του της ζωής, της πολιτικής και κοινωνικής του δράσης και συμπεριφοράς. Σε τόπο που πολιτισμό, σε τόπο που πολιτισμό έχει χιλιάδες χρόνια. Άντες, λεμονιά μου σα. Θα σε καλωσορίζουμε, θα άνοιξεις και λιδόνια. Πρωτοστάτης στην αναβίωση και λειτουργία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανογείων. Σεμνός, ισότιμος, αθόρυβος οργανωτής και δρόμ πρόσωπο σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν στόχο να αναδείξουν τα αγαπημένα του Ανόγια. Η στόχευσή του για τα Ανόγια του πολιτισμού ήταν μακρόπνοη. Έβλεπε πως μόνο μέσα από τη συλλογική δράση πετυχαίνεις μεγάλους στόχους. Γι' αυτό η συμμετοχή του ήταν το ίδιο ενεργή και δραστήρια στις εκδηλώσεις όχι μόνο του Πολιτιστικού Συλλόγου, αλλά και στα Ιακύνθια και σε αυτές του Δήμου Ανογείων. Τον χαρακτήριζαν πολιτισμό. Πολιτισμός γιατί ασχολιόταν με τον πολιτισμό, αλλά κυρίως γιατί απέπνεε πολιτισμό στη ζωή του. Δούλεψε για τα Νόγια από ένστικτο, όχι από ιστεροβουλία ή σκοπιμότητα. Σαν μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε πολλές φορές και να γλεντήσουμε μαζί. Και ήταν πράγματι εντυπωσιακό η ακτινοβουλία που εξέπεμπε αυτή η ζωντάνια και ο πληθωρικός τρόπος έκφρασης και ενέργειας. Ήξερε
ποιες είναι οι αξίες που έχει αυτή η κοινωνία και τις ανεδείκνυε με τον καλύτερο τρόπο. Κουβαλούσε μέσα του τα νόγια όπου και να πήγαινε. Ήταν ίσως ο καλύτερος ή ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές των Ανογείων όπου και να πήγαινε. Σαν κάποιος που αγαπάει τα ανόγια, που πολλές φορές είχαν ευκαιρία να συνεργαστώ με τους εξαίρετους εκπροσώπους αυτής της πανέμορφης γωνιάς της πατρίδας μας, κυρίως την περίοδο που ήμουν δήμαρχος της Αθήνας, θα κρατώ μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά και στη μνήμη μου για το σπουδαίο αυτό παιδί. Άφησε πίσω του τις καλύτερες των αναμνήσεων, μεγάλο κενό για τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και για τα ίδια τα αγαπημένα του τα ανόγια. Φαίνεται όμως ότι η φύση δεν στάθηκε το ίδιο έντιμα απέναντί του. Οι ιδέες των Ανογείων ταξίδευαν μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τον Γιώργη σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα ξεχάσω, μωρέ, όταν είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής, στην παράσταση Τάκου Σαρατούσα μου, την τρίτη βραδιά κάναμε καντάδα στο Μέγαρο μέσα, τραγουδούσαμε, ήταν όλη η ομάδα, 400 άτομα από όλη την Κρήτη και κάναμε την παρέα και πήγε 4 ώρα το πρωί. Και στο τέλος κουραστήκαμε όλοι, άσχετε μόνο να πατσιμηθούμε, φωνιάζαν όλοι οι άνθρωποι και βγαίνουμε όξο για να πατσιμηθούμε και μια κουπανατσιά θυμούμε το συγχωρημένο του Νατζάρο Γιώργη και λέει, λέει, ατσιμηθούμε, πάμε καντάδα το Μέγαρο Μουσικής μέχρι το ξενοδοχείο, το President. Μα καντάδα μου το κάνω, κάνουμε τέτοια ώρα, λέει, άσχετε, κουράτε. Και παίρνει όλο το σούρμα πάνω, με τις γύρες, με τα βιολιά. Τότε φτάναμε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία απόξω. Μα σε λέει αυτός, όλοι πέστε κάτω. Και πέσαμε κάτω όλοι με σταυρό τα πόδια και λέει το μουσικό, λέει, παίξτε μέρα την κλειστεριά. Και παίζανε την κλειστεριά, αλλά εμείς την είπαμε για τις 4 φορές. Και περνούσαν τα μάξια και μας εκαμαρώνανε οι άνθρωποι και ήταν αυτός μπροστά και έδιδε έναν τόνο. Αυτός ήταν ορθός. Δεν μας είπε όλοι κάτω και έδιδε έναν τόνο από τον εξανήγενε οι χανιώτες, σφατιανοί που ήταν τσάιρια, σιθιώτες, ηρακλειώτες και από τη μια τον υποκαμαρώνανε και από την άλλη εζηλεύανε την αρχοδιά που είχε. Ευχαριστούμε θερμά το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανογείων που κάναν τόσο κόπο να έρθουν απόψε εδώ σε αυτή την όμορφη εκδήλωση της φακιάς συνάντηση με την παράδοση. Η συμμετοχή του Γιώργη στις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ο σεμνός τρόπος συμπεριφοράς του, οι γνώσεις του και το ενδιαφέρον του για τα κοινά, καθώς και το αστήρευτο χιούμορ του, τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους μας. Με τον Γιώργο τον Σμπόκο γνωριστήκαμε όλοι οι δημοσιογράφοι και όλα τα μέσα. Είχε αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις, μπορούμε να πούμε γενικά για τα νόγια. Άλλες φορές άλλοι έρχονται και περισσότερο ενδιαφέρονται για το προσωπικό τους. Ο Γιώργος Σμπόκος από την αρχή φάνηκε ότι τον ενδιέφερε ήταν το εμείς και όχι το εγώ. Είχε οράματα, είχε ανησυχίες, είχε ευαισθησίες για την πολιτική, ευαισθησίες για την κοινωνία, ευαισθησίες για τον πολιτισμό που σπάνια βρίσκαμε σε κάποιους ανθρώπους. Τα δύο χρόνια που είχαμε την σχέση σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό στα Νόγια και μιλάω για το Δήμο, μιλάω για τη Δημοτική Αρχή, μιλάω για την Πολιτιστική Επιτροπή στην οποία ήταν πρωτεργάτης. Δούλευε όχι μόνο με τις ιδέες του που ήταν για μένα πέρα και πάνω από τα συνηθισμένα, αλλά δούλευε χωρίς καμία ιδιοτέλεια. Το έκανε γιατί πίστευε ότι τα Νόγια δεν στέκονται σε πρόσωπα, στέκονται σε θεσμούς και σε αξίες που πρέπει να τις υπηρετήσουμε σωστά. Και ο Γιώργης τις υπηρετούσε όχι μόνο σωστά, αλλά πρωτοπόρα. Έγραφε ο Γιώργης.
πρέπει να δώσουμε κύρος στους θεσμούς. Αυτό πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος όλων των Ανογιανών. Γιατί μόνο όταν δώσουμε δύναμη στις συλλογικές προσπάθειες δημιουργίας και στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη των Ανογίων στις θεσμικές κοινωνικές λειτουργίες, θα βαδίσουμε σε ένα κλίμα κοινωνικής ομαλότητας και ανάπτυξης. Η συμμετοχή στο φιλιρινικό κίνημα για τον Γιώργη δεν ήταν μόνο η συνέχιση μιας οικογενειακής παράδοσης. Ήταν βασικό συστατικό της ιδεολογίας και της αισθητικής της προσωπικότητάς του. Από τα Ανόγια μήνυμα αντίστασης η Κρήτη στέλνει σε αυτούς που θέλουν να κάψουν τον πλανήτη. Από ίντα μέταλλο η καρδιά που έχει αποτελείται ο Μπούς και ούτε στον παιδικό πόνο δεν συγκινείται. Ιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ και Παλαιστίνη, του Χίτλερ οι απόγονοι σκοτώσαν την ειρήνη. Ήταν αναπόφευκτο να υψώνει το ανάστημά του απέναντι σε όλους εκείνους τους αυτοκράτορες, τους σύγχρονους που τραυματίζουν τα φτερά του πουλιού της ειρήνης σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα πλάτη του κόσμου. Γιατί η περιοχή που γεννήθηκε πλήρωσε βαρύ τίμημα στους πολέμους των κατακτητών. Οι νέοι του χωριού μας λατρεύουν αυτόν τον τόπο, τα βουνά και τα λαγκάδια μας και γενικά τα όρη. Είχε γίνει λοιπόν μια προσπάθεια παλιότερα να σμίξουμε και να ιδρυθεί ένας σύλλογος, ένας όμιλος για την προστασία και διαφύλαξη του Ψιλορίτη. Ο Γιώργης λοιπόν ο Σμπόκος ήταν από τους πιο θερμούς υποστηριχτές αυτής της προσπάθειας και όχι μόνο, αλλά οι ιδέες του ήταν μακρινές. Να γίνει εθνικός δρυμός όλο τα όρη μας, με τα ζάα όπως είναι, με τα πρόβατα, να μπορούν να έρχονται φυσιολάτρες, να περιπατούν στα βουνά μας, να δούνε τις ομορφιές, να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου αυτού. Και είχαμε τυπώσει κάποια έντυπα τα οποία ακόμα ισχύουν και εγώ ως οπαδός αυτής της προσπάθειας της άλλης, θεωρώ ότι τώρα είναι το χρέος μας διπλό ως προς και στο Γιώργη να δημιουργηθεί και να πάρει σάρκα και οστά αυτή η προσπάθεια. Είχαμε συναντηθεί σε μια συγκέντρωση κάτω στο Περαχώρι. Γάμος ήταν νομίζω και του φώναξα και βρεθήκαμε στο καφενείο και του είπα ότι η όψη θα ήταν ίσως καλή ονομασία. Και ως ο Γιώργης ενθουσιώδης άνθρωπος που ήταν, τ' άρεσε πάρα πολύ αυτό και όψη ήθελε να πει οικολόγη ψιλορίτη. Και επειδή το όψη το λέμε εμείς και στις παρέες τραγουδώντας, το συνέδεσε αυτός και τ' άρεσε πάρα πολύ και μου το έλεγε κάθε φορά μετά που βρισκόμαστε, μου φώναζε και μου έλεγε ότι η όψη να την προχωρήσουμε και να δούμε πώς θα το κάνουμε. Γιάντα δακρύζουν τα πουλιά, γιάντα τα δέντρη κλαίνε και βουρκωμένες οι στιγμές κι αμήλυτες μισένε. Γιάιντα δακρύζουν τα πουλιά, γιάιντα τα δέντρη κλαίνε και βουρκωμένες οι στιγμές κι αμήλυτες μισένε. Γιάιντα γρινιάδος και θλιφτός να στέκει ο Ψιλορίτης και να είναι μαύρα και βαριά τα νέφαλα της Κρήτης. Γιάιντα γκρινιάδος και θλίφτος, να στέκει ο Ψιλορίτης και να είναι μαύρα και βαριά τα νέφαλα της Κρήτης. Γιάιντα το βάρσαμο στρινή κι όψη χλωμή έχει πάρει κι αντί νερό τρέχει πριτιό δάκρυ στο κουτσουνάρι. Γιάιντα το βάρσαμο στρινή κι όψη χρωμή έχει πάρει κι αντί νερό τρέχει πριτιό δάκρυ στο κουτσουνάρι. Γιατί το ξόμπλι τα οριού τσιπλάσει στο στολίδι έφυγε και τη λάψη τους άλλες δοχές την είδη. Γιατί το ξόπλι τα οριού τσιπλά
πλάση στο σωλήνι. Έφυγε και τη λάψη του σ' άλλες δοχές τη δίνει. Εμίσεψεν η λεβεδιά, βασίλεψεν η νιώτη, κι ήρθε χειμώνα στην καρδιά και τσίκνη και κρυώτη. Εμίσεψεν η λεβεδιά, βασίλεψεν η νιώτη, κι ήρθε χειμώνα στην καρδιά και τσίκνη και κρυώτη. Έφυγε το όμορφο πουλί και έσβησε η στόρησή του, μα ώστε να ζουν ανογιανή θα ζει και η θύμησή του. Έφυγε το όμορφο πουλί και έσβησε η στόρησή του, μα ώστε να ζουν ανογιανή θα ζει και η θύμησή του. Μα ώστε να ζουν ανογιανή θα ζει και η θύμησή του. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, τελείωσε το λύκειο και έδωσε εξετάσεις στη νομική σχολή και πέτυχε το στόχο του. Απλά και αθόρυβα, όπως σε όλες του τις πράξεις. Τι πιο σπουδαίο από αυτή την καταστροφή που έκανε στην άποψη του κόσμου για το Βοσκό. Ο Βοσκός πήρε την εκδίκησή του από τον Ψιλορίτη. Στα 34 του, σαν να είπε, στη γνώση, μη με προκαλείς εμένα. Γιατί από εδώ που είμαι μπορώ να κάνω τα πάντα. Στηρίζουμε την παράδοση. Στηρίζουμε το νησί μας. Από το κέντρο της Κρήτης στους 97,1. 97,1. Ακούτε Ράδιο Μοίρες. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, γεια σας. Κοντά σας στο Ράδιο Μοίρες, η συχνότητα του Νότου από τους 97,1 FM. Σήμερα βέβαια θα έχουμε και ένα αφιέρωμα στο Γιώργο τον Σμπόκο. Τον αείμνηστο Γιώργο τον Σμπόκο, ο οποίος με την παρουσία του εδώ στη Μεσαρά ομόρφινε όλη την παιδιάρα. Εδώ γνωριστήκαμε πριν μια δεκαετία. Ήταν ο φίλος, ήταν ο συνεργάτης, ήταν ο άνθρωπος που έκανε το δύσκολο εύκολο. Ερχόταν κάθε χειμώνα από τα Νόγια και πήγαινε στο χυμαδιό του στη Μονή Οδηγήτριας προς μέσα, στο κεφάλι, περιοχή Κεφαλίου. Ο άνθρωπος αυτός κάθε μέρα έκανε 150 χιλιόμετρα να πηγαίνει στο Ηράκλειο, που ήταν το νυχτερινό λύκειο, για 6 χρόνια και είχε τη δύναμη και τη θέληση να τελειώσει το σκοπό που είχε αναλάβει. Ακούτε το Ράδιο Μοίρες από τους 97,1 της Συχνότητα του Νότου, με όμορφες μουσικές επιλογές και ένα όμορφο αφιέρωμα στο Γιώργο τον Σμπόκο, τον αείμνηστο. Καλά να είσαι, Γιώργο, όπου και να είσαι. Να καθίσουν μέσα στα, παρακαλώ, αυτούς τους παιχτές. Έτσι και κάποιοι εντάξει στο καημένο το πιθανό να ενοχληθεί για λίγο από τη Σερβία. Έτσι για χάρη του Γιώργου Σμπόκου, ο οποίος ένωσε την ιστορία σε αυτό το σχολείο. Ο Γιώργης είναι η απόδειξη του πόσο ο θάνατος ζηλεύει τη ζωή. Την αληθινή ζωή. Αυτή της πίστης, της δύναμης, της ανθρωπιάς. Ζήλεψε και το καμάρι όχι μόνο του εσπερινού ενιαίου λυκείου, ούτε ενός ολόκληρου χωριού. Ενός κόσμου που θα ήταν αξιοζήλευτος αν στελεχωνόταν από ελάχιστους έστω Γιώργηδες σαν εκείνον. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόσο αγωνιστής και μαχητής ήταν στο σχολείο. Σε σχολείο, εσπερινό λύκειο Ηρακλείου, δεν έχουμε δικαίωμα να δώσουμε σε στρατιωτικές σχολές. Ο Γιώργος λοιπόν το πήρε το θέμα πάνω του, ανέβηκε στην Αθήνα, ειδοποίησε και τα άλλα σχολεία τα εσπερινά, έκανε τεράστια προσπάθεια, έστειλε διάφορες επιστολές στους τότε υπουργούς. Είχε μια τεράστια αγκαλιά για τους μαθητές μας και έκανε το πάνω φέρει πέρα τα προβλήματα των μαθητών. Είναι η καρτέλα του Γιώργη. Από την πρώτη τάξη, όλη βαθμία ένα τετράμινο. Η γραπτή του, η μέση όρη. Ναι, πρώτο, δεύτερο τετράμινο, μέσος όρος προφορικών, γραπτός, βαθμός επίδοσης. Θα έλεγα πως ο Γιώργης συνδύαζε με τρόπο ξεχωριστό ένα ευφυές μυαλό, ένα σπάνιο ήθος και μια ανευαίσθητη και ευγενική ψυχή. Γιατί ο Γιώργης ήταν ταυτισμένος με τη ζωή. Ήταν η ίδια η ζωή. Και για να γίνω ακριβέστερη, στο πρόσωπό του συναντούσε τη ζωή και το όνειρο μαζί.
σε αυτό που ήταν πιο εξαιρετικός, που ήταν η ποίηση, και πιστεύω ότι τον χαρακτήριζε ο στίχος του Καβάφη που λέει «Τιμή σε αυτούς που ζωή τους όρισε να φυλάτουν Θερμοπύλες και τις φυλάτουν θα συμπληρώνα». Και ο Γιώργης τις φυλάτουν. Όλοι εμείς οι δασκαλοί του αισθανόμαστε αγιάτρευτα μεγάλο το κενό που άφησε πίσω του. Γιατί κακά τα ψέματα. Τέτοια ξεχωριστά παιδιά, τέτοια φωτεινά παραδείγματα νέων, αποτελούν για μας λόγο και αιτία ύπαρξης. Ελπίδα και δύναμη να συνεχίσουμε να είμαστε δάσκαλοι. Στο Ηράκλειο σήμερα, 7 Δεκεμβρίου 2004, ο Σύλλογος των Καθηγητών του Λυκείου, αφού έλαβε υπόψη του το ήθος, τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά του εκλειπώντος μαθητή, έκανε ομόφωνα αποδεκτό το αίτημα του 15μελού Συμβουλίου για την καθιέρωση βραβείου Γεώργιος Μπόκος, χρηματικού ποσού 350 ευρώ. Το μάθαμε σχεδόν έτσι απλά, γιατί δεν ήξερε κανείς ότι έδωσε εξετάσεις. Και όταν μίλησε μετά σε μια συνέντευξη που έδωσε μεγάλη στην εφημερίδα του Ηράκλειου στην Κρήτη, στην Έκρητη, και είδαμε τις σκέψεις του πώς ξεδιπλωθήκαν, είχαμε καταλάβει πολύ βαθιά ο καθένας ότι είχαμε μπροστά έναν άνθρωπο που είχε μέτρο, που είχε υψηλό επίπεδο, αισθητική, και ότι ήταν ο δρόμος ορθάνυχτος. Εμείς χάσαμε, όχι ο Γιώργης. Εμένα τουλάχιστον με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι παρά το ότι είχε υποχρώσεις πολλές, οικογενειακές, υποχρώσεις δουλειάς, βρήκε το κουράγιο και το κέφι και χωρίς να το εκδηλώσει και να το πει πουθενά και ασχολήθηκε για να καλλιεργήσει τον εαυτό του πνευματικά. Νομίζω πως είναι μια από τις λίγες περιπτώσεις που μπορεί να αναφέρει κανείς στα νόγια, σαν παράδειγμα εργατικότητος αλλά και πάθους για μάθηση. Εγώ δεν τον ήθελα να πάει στα γράμματα. Και του λέω, Γιώργη, έφυγε μόνο τον Βασίλη Μοναχό, μη σε στενοχωράθηκε. Εγώ να είσαι βέβαιος ότι το Βασίλη δεν τον αφήνω μοναχό. Και δικηγόρο να γεννώ, δεν θα λησμονήσω τούτο τον τόπο. Δεν θα λησμονήσω πως έχω τα πρόβατα. Θα ανέρχομαι στα πρόβατα πάλι. Εμένα οι γονείς μου που είχαν 6 παιδιά πάφτωχοι, το όνειρό τους ήταν πως να φύγω εγώ από τα κατσάβραχα στα οποία ήταν αυτοί. Ο Γιώργης έκανε το ακριβώς αντίθετο και σηματοδοτούσε το αντίθετο. Σύζευξε αρμονικά την ποιμενική ζωή με τη γνώση και την κοινωνική προσφορά. Τα κατσάβραχα αυτά είχαν ποιότητα. Αυτό λοιπόν ο αέρας, αυτό το ανθρωπογενές περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Γιώργης, προσπάθησε να το κάνει χτήμα του κόσμου και κατάφερε αυτή τη γνώση αυτού του λαϊκού πανεπιστημίου να πάει να τρέξει να τη συναντήσει με τη γνώση των κλασικών πανεπιστημίων, για να μπορέσει να αυξήσει το μέγεθος της προσφοράς του στην κοινωνία και τους συνανθρώπους. Για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, σε μια καφετέρια που συναντηθήκαμε και τον έβλεπα τακτικά σε αυτή την καφετέρια, βραδιασμένες ώρες, ήξερα ότι ήταν κτηνοτρόφος, ήξερα ότι είχε τα πρόβατα και του έλεγα, Γιώργη, έρχεσαι τακτικά στο Ηράκλειο, βλέπω. Έχεις χρόνο και μπορείς και επισκέπτεσαι στο Ηράκλειο. Και μου λέει, Βασίλη, πηγαίνω στο νυχτερινό σχολείο και θέλω να τελειώσω το νυχτερινό σχολείο. Μια κουβέντα που μου είπανε οι φίλοι του μετά από το γεγονός. Ότι χάσαμε τον καθαρό αέρα. Γιατί ο Γιώργης έκανε ακριβώς αυτό. Έφερε τον καθαρό αέρα, την καθαρότητα των βουνών, την αλήθεια του και την υπερηφάνεια του και την έβγαζε βόλτα εδώ στο κέντρο, στους πεζόδρομους, στα μαγαζιά, με τους φίλους του. Ένας άνθρωπος που είχε μια φρεσκάδα που μπορεί να μην την είχαν στο μίλτζι του, που την αρχή, αν θέλεις, τον αντιμετωπίσανε έτσι με την πρώτη ματιά ο Βοσκός.
Γι' αυτό τους λείπει πάρα πολύ σήμερα αυτός ο βοσκός. Και σίγουρα αυτοί οι δρόμοι θα θυμούνται για καιρό το πέρασμά του. Τα ίχνη του είναι αποτυπωμένα παντού. Χωρίς να το προβάλλει, συνέβαινε απλώς. Πέρυσι μου ήρθε μια Γερμανίδα δημοσιογράφος και έκανε ένα ρεπορτάζ για τον πολιτισμό της Κρήτης για λογαριασμό μιας εφημερίδας του Αβούργου. Συνάντησε πάει τον Γιώργη, μαγεύτηκε από την παρουσία του τόσο πολύ που όταν είδε αυτή αργότερα την Καρίνα τη ΡΕΚ, την γλύπτρια που έχει φτιάξει τον αντάρτη της Ειρήνης στη Ινίδα, της λέει: «Στα νόγια λίγε συνάντησα ένα σύγχρονο Έλληνα Θεό». Αυτός ήταν ο Γιώργης ο συγχωρεμένος. Και όπου και να πηγαίναμε, πόσα σημεία της Ευρώπης έχουμε γυρίσει, όταν καθόμαστε και τρώγαμε, δεν ξεχνώ τη φράση που έλεγε: «Τρώτε μπρε, μα σκιάσε τον έκατα γάμο». Στα σφαίτο. Αιωνία του μπρέμι νύμι. Αιωνία του νύμι, δεν σου αρέσει. Τζαρογιώργης ήταν ο σύγχρονος ιδέος δάχτυλος. Ήταν ο σύγχρονος Κουρίτης, ο οποίος έζησε και ανατράφηκε εκεί που ζήσανε και ανατραφήκανε οι ιδέοι δάχτυλοι και οι αρχαίοι Κουρίτες. Απέδειξε με τη δύναμη της θέλησης ότι τα δύνατα μπορεί να γίνουν δυνατά. Δεν ήταν απλά ένας κριτικός, ένας μυλοποταμίτης, ένας ανογιανός. Έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να είναι περήφανος για την καταγωγή του. Δεν αρκέστηκε σε αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που είπε ότι ακριβώς επειδή έχω αυτή την καταγωγή, ακριβώς επειδή είμαι κριτικός, επειδή είμαι Έλληνας, αισθάνομαι πως πρέπει να κάνω κάποια πράγματα και για τον εαυτό μου και για τον τόπο. Και αποφάσισε να ασχοληθεί ακόμα και με την Ευρώπη. Και πήρε την πρωτοβουλία να κάνει το σπίτι της Ευρώπης ανόγια. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την ίδρυση του 5ου Ελληνικού Ευρωπαϊκού Σπιτιού στα Νόγια. Ήταν δική του ιδέα του Ατζαρογιώργη το σπίτι της Ευρώπης Ανογίων. Είναι ένα δίκτυο σπιτιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 70 τον αριθμό, είναι το 5ο στην Ελλάδα. Και σας καλούμε όλους σας να γίνετε μέλη του σπιτιού της Ευρώπης Ανογίων, στελεχώνοντας και δίνοντας κύρος και δύναμη στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε το λαϊκό πολιτισμό μας, κάνοντας τα Νόγια ακόμη πιο γνωστά πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Σας ευχαριστώ. Και με αυτή την πρωτοβουλία του γνωριστήκαμε ακόμα περισσότερο. Βεβαίως στη συνέχεια είχα τη χαρά να τον καλέσω και αυτόν και τον Παπανδρέα, τον Κεφαλογιάννη και όλους τους άλλους που ήρθαν στις Βρυξέλλες και να κάνουμε μια νογιανή, μια μιλοποταμίτικη, μια ρεθεμιώτικη βραδιά όπου όλοι οι ευρωβουλευτές έγιναν ανογιανοί και ρεθεμνιώτες, τραγούδησαν μαζί μας,
χόρεψαν μαζί μας, τους μεταδώσαμε το πνεύμα και την ψυχή του Ψιλωρίτη. Ο Γιώργος ο Σμπόκος ήταν η ψυχή εκείνης της βραδιάς και πραγματικά όταν ένα χρόνο μετά έμαθα τα τραγικά συμβάντα, η λέξη συγκλονίστηκα δεν αρκεί για να περιγράψει αυτό που αισθάνθηκα. Τώρα 3 χρόνια μας ένταξε όλους εκεί μέσα και εμείς τώρα που μείναμε εδώ θα συνεχίσουμε και θα το προβάλλουμε αυτό το σπίτι της Ευρώπης όπου μπορούμε στα πέρατα της γης και θα έχει και την ονομασία του Ατζαρά. Εγώ μου θυμούμαι τον επίγνωμο πέρυσι στο Εκάνησα και πιο συγκεκριμένο στη Χάλκη, όταν είμαστε στη βραδιά και κάναμε την εκδήλωση, τον χάσαμε μια δόση στη... και έλειπε πολύ ώρα. Και μετά από πολύ ώρα γιάγερε, σε του λέω, μα πού μου το λέω εσύ. Και μου λέει, άφησε μου μπρε, και ήμουν, που πήγα έτσι γιάγερα, ή το ύστερο μπρε είναι ο Βέτος, ή δεν μπρε είναι ο Βέτος. Και μετά από επόθανε, μου ρωτή στο μυαλό, η μαντινάδα που είπαινε στα αρμή, στο γάμο, νιώτη μου σε παρακαλώ, εδώ στο μισεμό σου, να μην αφήσει τίποτα μονάχα το θυμό σου. Υποσυνείδητα ή το υποσυνείδητό του εργάζονταν και του έλεγε Ατζαρά, ό,τι προγράφει κάμε γιατί σημώνει η ώρα. Παρόλο που το περσινό καλοκαίρι ήταν, είχε ολοκληρώσει πολλά πράγματα που είχε στο νου του, με το να περάσει το πανεπιστήμιο, με το να ολοκληρώσει το πρόγραμμα το βιολογικό που είχε κάνει και είχε καθιερώσει το θεσμό του σπιτιού τη Ευρώπη. Αλλά όλα τα να πιστεύει, η αρρώστια του πατέρα του, τσιόπου δεν είχε πάμε πέρα από τι εκδηλώσει που κάναμε. Μας έλεγε πότε, εγώ μπρε δεν έρχομαι γιατί αποθάνει ο Τσίρς μου. Και του λέω εμείς, λέμε πρώτο θέσμα, δεν παθαίνει και κάνουμε και την εκδήλωση. Και λέτε μια φορά σε ένα γάμο και πάλι στο χωριό. Σε λέει τη μαντινάδα του τεσάς, να έχει μπορώ τη σκέψη μου να την φυλακίσω. Για να με αφήσει ελεύθερο απόψε να γλεντήσω. Θυμάστε το κοινό. Πώς το δίμουν. Παρέα δεν είμαστε εδώ. Ξεράθηκε ο βασιλικός και έμεινε η γλάστρα μόνη και χάθηκε εκεί η ομορφιά που είχε το μπαλκόνι. Νιώθω πως με τη δύναμή μου τον κόσμο θα μετακινήσω. Όμως το χρόνο δεν μπορώ να σταματήσω για να μην τρώει τη ζωή μου. Να ξέρα από πού ο χρόνος τρέχει, να στήσω τείχος, να του κόψω την ορμή, να μεγαλώσω τη μικρή μου τη ζωή. Όμως το πέρασμα το μυστικό πάντα θα έχει. Στον απομίσεμό σου,
να μην αφήσεις τίποτα, μόναχα το Θεό σου. Έξε δεντράλι στο σύλλογο και δίπλα τους μια βιόλα. Ένα από αυτά εξεράθηκε και μαραθήκαν όλα. Κάτσε να δείτε με. Από τα κείμενά του, από ιστορίες φίλων του, αλλά και από την εγγένη συμπεριφορά του, φαίνεται πως η γυναικεία παρουσία ασκούσε μεγάλη έλξη στο Γιώργη. Ο ανδροπρεπής σεβασμός του απέναντι στη γυναίκα, η φυσική του ευγένεια, το παράστημα και η ακτινοβολία του προκαλούσαν έντονα το γυναικείο ενδιαφέρον. Ο Γιώργης άλλωστε απέπνεε ερωτισμό στο κάθε τι που έκανε. Ήθελα να με δάκρυσου, να κλάψεις, να κυλήσω στο τρυφερό σου μάγουλο, τα χείλη να φιλήσω. Ήθελα να με δάκρυσου και από χαρά να κλάψεις, να κατεβώ στα χείλη σου χωρίς να με πειράξεις. Θέλω να σε δω στη θολή μεριά της δύσης, τρέχοντας, να κυνηγάς τον ήλιο μου φοβισμένη, μη σε βρει της μοναξιάς το παγωμένο βράδυ. Θέλω να σε δω να κυνηγάς τον ίσκιο μου τα απομεσήμερο, μέρα ζεστής, και ο υδρότας σου να γίνεται ένα με τα δάκρυά σου και απελπισμένη να φωνάζεις το όνομά μου. Θέλω να σε δω να έχεις ζωή και δύναμη, νυφάδα του χιονιού, παρασυρμένη από το μένος του βοριά, να έρθεις, να πέσεις στα νερά της λίμνης του έρωτά μου. Ο Γιώργης έγραφε όπως μιλούσε, όπως δρούσε, όπως ζούσε, όπως και ό,τι ερωτευόταν. Έγραφε για ό,τι τον ερέθιζε και για ό,τι τον απασχολούσε. Το συγγραφικό του έργο απαρτίζεται από σχολικές εκθέσεις, ομιλίες, ποίηματα και πάνω από 250 μαντινάδες. Η θεματολογία του λογοτεχνικού έργου του Γιώργη αναφέρεται σε όλες τις εκφάσεις της ανθρώπινης ζωής. Στη γέννηση, στο θάνατο, τη χαρμολύπη, τον έρωτα και κυρίως την εξύμνηση των διαχρονικών αξιών και ιδανικών της κριτικής και ανογιανής κοινωνίας. Φαίνεται φυσιολάτρης, αλλά και τοπικιστής, συγχρόνως και κοσμοπολίτης, με τη χωροχρονική του υπέρβαση. Αγωνίστηκε για τη διάσωση και τη διατήρηση της κριτικής και ανογιανής κουλτούρας, αλλά διακήρυτε την οικουμενικότητα και τον συνανθρωπισμό. Μιμητής του μεγάλου κοσμοπολίτη Καζαντζάκη, ο οποίος πριν από κάθε του πράξη συλλογιζόταν ότι ήταν κριτικός, μήπως τυχόν και προσβάλλει την Κρήτη του. Ο Γιώργης αποδεικνύεται ρομαντικός και συγχρόνως ρεαλιστής. Με την αδάμαστη θέλησή του έκανε το χθεσινό του όνειρο πραγματικότητα της επόμενης μέρας για να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβή στην πραγμάτωση των άλλων οραματισμών του. Η αυτογνωσία του είναι έγδυλη, όμως η ατομική του υπερηφάνεια συνοδεύεται από μετροπρέπεια. Βλέπω το δρόμο μπροστά μου ίσιο, καθαρό, χωρίς εμπόδια. Όμως δεν θέλω να βαδίσω. Θέλω να μείνω στα διάβατα μονοπάτια, κακόβολα, γεμάτα αγκάθια, που να μου ξεματώνουν τα πόδια πατώντας τα και αδιαφορώντας για τον πόνο, να προχωρώ σε μια πορεία άγνωστη και ατελείωτη, γιατί δεν έχει νόημα την εύκολη ζωή να ζήσεις. Στον ατομικισμό
αντέταξε τη συλλογικότητα και την κοινωνικότητα, τη συλλογική προσφορά και την κοινωνική αλληλεγγύη, με τη συμμετοχή του στα κοινά και τις πολιτικές του παρεμβάσεις. Εμφανίζεται βαθιά προβλησματισμένο και πολιτικοποιημένο άτομο, με τον πόθο να διεισδύσει στην κατάκτηση της γνώσης των κοινωνικών επιστήμων. Η εντυμότητα του ασυβίβαστου αγωνιστή δεν του επέτρεπε ποτέ να εξτομίζει απατηλαθά και να αυτοδιαψεύδεται. Ο Γιώργης εμφανίζεται επαναστάτης και ειρηνιστής, ανυπόταχτος στους νόμους της κοινωνικής ζούγκλας. Κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της κοινωνικής δομικής βίας, της φτώχειας, της κοινωνικής ανισότητας και αδικίας, των φυλετικών διακρίσεων και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Θέλω να κλάψω γιατί το γέλιο του άδικου έκρυψε το πρόσωπο της αλήθειας. Θέλω να κλάψω για τα αχόρταγα σκυλιά που πάνω στο αίμα χτίζουν πύργους της Βαβέλ. Θέλω να κλάψω για τα σπασμένα φτερά της ειρήνης από το χέρι του κυνηγού αυτοκράτορα. Θέλω να κλάψω για τα άρρωστα παιδιά του Ιράκ που τους στερούν τα φάρμακα οι υπηρέτες του πολιτισμού. Θέλω να κλάψω για το μικρό Χαλίλ της Παλαιστίνης που η μπότα του Σαρών τσαλάκωσε τα όνειρά του. Θέλω να κλάψω για τον πνιγμό του Κούρδου στο Αιγαίο που θέλησε να δει τη γη της Χανάν. Θέλω να κλάψω για το αγέλαστο πρόσωπο της μικρής Τσιάπας που δεν φόρεσε ζεστά παπούτσια στα 11 της χρόνια. Θέλω να κλάψω για το μικρό Αιθίωπα που του φαγητού τη γλύκα ένιωσε μισή. Θέλω να κλάψω για το αχτένιστο Αυγανάκι που παιχνίδι του παιδικό έκανε το θάνατο. Θέλω να κλάψω για την πετροβολημένη αθωότητα της Σομαλής μητέρας. Θέλω να κλάψω για τις απλήρωτες θάλασσες υδρότα των όπου γης υλώτων. Θέλω να κλάψω και να ενωθεί το δάκρυ μου με όλα τα πονεμένα. Ποτάμι αγύριστο, τη φτώχεια και την αδικία να πνίξει. Μα στέγνωσε η ψυχή μου από την ανομβρία του αύριο. Το έργο του Γιώργη συμπορεύεται αρμονικά με την ίδια του τη ζωή. Κάπου μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι δεν φαίνεται αν προηγείται ο ποιητικός του ίστρος ή η βιωματική του πρακτική. Και σε πολλά σημεία του ο Γιώργης κάνει το θούριό του στις τρεις μεγάλες θεές που λάτρευε, την πατρίδα, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Συγκλονιστήκαμε και ραυνόσανε θρία, αστροπελέγει κυριολεκτικά από το μήνυμα του θανάτου του. Το ζήλεψε ο χάρος, ζήλεψε τη λεβεδιά του, την παρουσία του, την ομορφιά του, την προσφορά του. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα πρόσφερε πολλά στην περιοχή μας αν η μοίρα ήταν διαφορετική μαζί του. Χαρά δακρύ, χαρά τζαμί, η δακρύζεται. Δέντρι να μη λυπά, δέντρι να μη λυπάστε, ούτε να κλάψετε, ούτε να κλάψετε, πουλιά. Ο Γιώργης είχε οράματα, είχε ιδέες, οι οποίες δεν την πραγματοποίησε βέβαια γιατί δεν τον έτσι. Ο κόσμος πόνεσε πολύ γιατί είχε επενδύσει απάνω του μεγάλα όνειρα. Άλλοι από ενσυνείδητα και άλλοι από ένστικτο. Και αυτό είναι που πόνεσε. Ήταν διαλεκτικός, άκουγε την άποψη του άλλου. Δεν ήταν δηλαδή ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, που άγγισε κάποιο χώρο και ήταν μονόχνοτος. Ήταν ανοιχτό μυαλό. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν σαν ένας μίσχος, ένα αγριολούλουδο που ένας απρόσεκτος το πάτησε περνώντας.
Κύπριση του Βαρσά, στη βρύση του Βαρσά μου, ως έφυγιο όλεδε, ως έφυγιο όλεδε. Οδηγούσε τα πράγματα σε ό,τι έκανε, όντας πριν από αυτά και όχι ακολουθώντας τα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια μεγάλη προσωπικότητα, παράδειγμα για τα νέα παιδιά και υπόδειγμα. Πιστεύω ότι θα είχε πολλά να δώσει. Όχι μόνο στον εαυτό του, στην οικογένειά του, αλλά και στο χωριό, το οποίο το αγαπούσε και εκείνος όπως και όλοι μας με πάθος. Και χύθηκε σαν τα, και χύθηκε σαν τα άστρο, δεν έφυγε αίμα η γη, δεν έφυγε αίμα η γη. Οι άνθρωποι όμως σαν τον Γιώργη, τον Σμπόκο, δεν φεύγουν ποτέ. Είναι μαζί μας, μας κοιτάζουν από ψηλά και μας οθούν πάντοτε να μιμηθούμε το παράδειγμά τους. Ο φίλος μου, ο αγαπητός, ο συμμαθητής μου και ο συγχωριανός μου ήταν Ανογιανός, και όχι με το α, όπως λένε κεφαλαίο, αλλά και με τα 10 γράμματα. Άνεμος κι αγκαλιά, άνεμος κι αγκαλιάζει χάτια δε έντρι και χαράτια δε έντρι και πουλιά. Όταν μιλάμε και αναφερόμαστε σε ήρωες, μιλάμε για τους ήρωες του πολέμου. Υπάρχουν όμως οι μεγάλοι ήρωες της ειρήνης. Ένας ήρωας της ειρήνης ήταν ο Γιώργης. Δηλαδή ένας άνθρωπος που πάλεψε και πέτυχε ό,τι συμβολίζει την εποχή μας. Τη μόρφωση, την ανάπτυξη, την καινοτομία. Ένας άνθρωπος που δίνει ένα λαμπρό παράδειγμα σε όλους τους νέους ανθρώπους για το ότι θέλω σημαίνει μπορώ. Η λεβέντικη κορμοστασιά του, αυτός ο τόσο ξεχωριστός άντρας, συμβόλιζε ό,τι έχουμε στο μυαλό μας σαν Ανόγια, σαν Κρήτη, αλλά και σαν Ελλάδα. Χαίρομαι που αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο σημερινός ημίθεος του πολιτισμού, της χαράς, της μαντινάδας, της ποίησης, αυτός ο άνθρωπος που έκανε τόσα πολλά σε λίγο χρόνο, υπήρξε φίλος μου. Εγώ το γνώρισα κάποιες φορές που βρέθηκα στα Νόγια σε γιορτές, που ο ίδιος πολλές φορές είχε οργανώσει. Και μου είπε μια μαντινάδα που από τότε, κυρίως όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό, χρησιμοποιώ. Όπου κι αν πάω θα κρατώ χώμα του ψιλορίτη, να το πετάξω να γεννεί όλος ο κόσμος Κρήτη. Να είναι αιωνία η μνήμη του. Κρατάει ένα κομμάτι από τα Νόγια, ένα κομμάτι από την Κρήτη και εκεί που βρίσκεται ψηλά και μας παρατηρεί όλους. Η παράδοση δεν είναι κάτι το οποίο παίρνουμε. Η παράδοση είναι αυτό που δίνουμε. Και ο Γιώργης περιμένει, οι νέοι άνθρωποι, οι φίλοι του, όλοι εμείς, να συνεχίσουμε να δίνουμε αυτό που αυτός σαν πρωτοπόρος ακτινοβολούσε κάθε μέρα. Γιατί σίγουρα, βλέποντας το Γιώργη του μέλλοντος, που το όνομα πια δεν έχει σημασία να αντιστοιχεί σε ένα σώμα, αλλά σε ιδέες, σε οράματα και σε προσπάθειες, θα πρέπει να βλέπουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο σαν και αυτό που έλεγε ο Σταύρος ο Καλέργης, ο μεγάλος σοσιαλιστής,
έκαστος δια πάντες και πάντες δια έκαστον. Έβλεπα το ύψος του να έρχεται. Και όχι μόνο εγώ. Έτσι εξηγείται πως όλοι οι ανωγενοί πενθήσανε αυτό το παιδί και το πενθούνε και ο καθένας δεν είχε ανάγκη να δώσει συλληπιτήρια στους συγγενείς του. Αλλά δίνουμε μεταξύ μας συλληπιτήρια. Χάσαμε ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Ήταν άδικο γιατί έφυγε τόσο νέος. Και ακριβώς αυτή η νεότητά του, η μορφή του, η ακτινοβολία του τον κάνουν να λείπει από όλους εμάς από την ελληνική κοινωνία. Που πιστεύω ότι όσοι ελληνικοί τον έζησαν δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ. Και αυτός ο Γιώργης μας έμεινε, θα μας μείνει και θα μας οδηγεί. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί νέοι, είτε μαθητές, είτε αγρότες, είτε κτηνοτρόφοι, έχουν να κερδίσουν και κερδίζουν από αυτό που έκανε πράξη στη ζωή του. Και γι' αυτό το Γιώργη δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Εγώ, όπως και άλλοι, θαυμάζουμε ανθρώπους. Θαυμάζω όμως περισσότερο έναν, τον Γιώργη τον Σμπόκο. Ήταν ψηλός με γένεια, πρόσφερε πολλά στους ανθρώπους, αλλά και πολλά στο δίμονο γιο μου. Ήταν ξάδερφος της μαμάς μου. Ο πατέρας του ήταν στο νοσοκομείο για λίγους μήνες. Ήταν ατζερομίχαλος. Ο Γιώργης αγαπούσε πολύ τους συνανθρώπους του. Εμένα ήταν φίλος μου και το χαμόγελό του ήταν ωραίο. Ακόμα και όταν ευρίαζε ήταν πολύ γλυκός. Αυτός επίσης πήγαινε και χόρευε, αλλά μια μέρα πέθανε. Αγαπούσε όλους τους ανθρώπους και τους βοηθούσε με όποιον τρόπο μπορούσε. Σε αυτόν θέλω να μοιάσω και να βοηθώ όλο το χωριό. Ορισμένοι πεθαίνουν και ίσως να έχουν κάτι καμωμένο στη ζωή του και να φύγει την οικογένειά του. Σε όλη την οικογένεια, ενώ ο Γιώργης απέθανε και περηφανεύγομασταν γι' αυτό, διότι όλοι οι ανωγενοί, δεν πάω για τον άλλο κόσμο, όλοι οι ανωγενοί, ακόμα και αυτοί οι πέντε νομάτι ποθές που δεν δημιουργούσαν, για συζητήσεις τώρα των προβλημάτων. Και αυτοί ήρθανε και μας εδώ έκανε συλληπιτήρια. Περηφανεύγομασταν όλοι και αυτό μας επαρηγορεί που επόθανε ο Γιώργης, αλλά στη συνήθισή μας μέσα δεν επόθανε. Θα κάνουμε μας μια δήλωση για τις φετινές εκδηλώσεις. Με βρίσκει το προετοίμαστο. Για όσους την αγάπη μου δεν δέχτηκαν, για όσους δεν κατάλαβαν τα λόγια μου, για όσους μίσησαν τις πράξεις μου, για όσους με ένιωσαν μακριά τους, για αυτούς τραγούδησα και έζησα. Θεέ μου πριτσιό παραπονώ, Θεέ μαδίτσια μεγάλη, να'ρθει το σκότος στο βαθύ, τη μέρα να αποβγάλει. Να'ρθει το μαύρο νεφαλό, το μήλιο να σκεπάσει, να πλημμυρίσει καταχνιά, να κοκριγιάνει πλάση. Άδικο Θεέ μου να χαλάς κάθε όμορφο που χτίζεις και με περίσσια υπομονή και τέχνη το πλουμίζεις κι απάνω που είναι στον αθό κι αροδάμους γεμάτο του παίζεις μια και σύριζα το κόβγεις που το πάτω.
και τ' όμορφια σπαθιάρης. Ποτέ το Γιώργη τα τζαρά δεν έπρεπε να πάρεις. Μάνα τον έχεις αναϊτό, τα ορεινά γυρίζει κι η πέρυσι δούλευε για την πλάση να στολίζει. Να παίρνει ο βάρσαμος χαρά, να αναγκαλιάζει νίδα κι η ζήση να πλουμίζεται με έρωτα και με ελπίδα. Πριτσιο παραπονό, θέμα δίτσα μεγάλη, να'ρθει το σκότος στο βαθύ, τη μέρα να αποβγάλει. Να'ρθει το μαύρο νεφαλό, το μήλιο να σκεπάσει, να πλημμυρίσει κατά χνιάνα, να κοκριγιάνει πλάση. Αδίκο θέλει να χαλάς καθ' όμορφο που χτίζεις και με περίσσια υπομονή και τέχνη το πλουμίζεις κι απάνω που είναι στον αθό κι αρωδάμους γεμάτο του παίζεις μια και σύριζα το κόβγεις που το πάτο. Σε μέρα κλείστε το όμορφια σπαθιάρης. Ποτέ το Γιώργη τα τζαρά δεν έπρεπε να πάρεις. Μάνα τον έχεις αναϊτό, τα ορεινά γυρίζει κι η πέρυσι δούλευε για την πλάση να στολίζει. Να παίρνει ο βάρσαμος χαρά, να αναγκαλιάζει νίδα κι η δύση να πλουμίζεται
γέροντα και με ελπίδα.